που έχει φτάσει τις ένοπλες δυνάμεις από εκεί, στη συνείδησή του, κατά 90% και όπου βλέπουν χακί κρύβονται, γιατί έχουν ποινικοποιήσει ακόμα στο στρεβλό μυαλό τους τις ένοπλες δυνάμεις, μήπως πάρει τη δόξα ο στρατός. Γιατί ο κύριος Φλώρος έχει κάνει παραμάγαζο με τις ένοπλες δυνάμεις. Και φοβήθηκαν πως βγάλουν το στρατό και σώσει τον κόσμο και καθυστέρησαν 24 ώρες να τους βγάλουν, έχοντας στο μυαλό τους την πολιτική καμαρίλα και τον βυζαντινισμό. Έχουν διαπράξει μια σύλληπτη κτηνοδία. Φοβούμενοι μήπως πάρει ο Φλώρος τα ενία, επειδή έχει κάνει παραμάγαζο, κατ' εντολή του Βαρδίτου Βαρδινογιάννη το λιγάκι, μήπως γίνει κανένα πραξικόπημα εντός εισαγωγικών στη χώρα και προβληθούν αυτοί και μειονεκτήσουν οι πολιτικοί πάνω σε πολιτικές πρικοδίες και σκοπιμότητες. Δεν έβγαλαν το στρατό να σώσει το λαό και τον έβγαλαν με 24 ώρες καθυστέρηση. Όπως και το 112 ήχησε και το αποκαλύπτει ο πρώην υπαρχηγός του περιοριστικού σώματος, γιατί αυτή είναι η ουσία του ρεπορτάζ. Και αυτό είναι το μεστό και το ζουμί. Γιατί πνίγονται οι άνθρωποι εκεί? Το 112 σήγησε, χτύπησε μάλλον, στις 7 και 8 πρώτα λεπτά της 7 Σεπτεμβρίου και ο Παλαμάς πνιγόταν 3 ώρες νωρίτερα. Γι' αυτό! Γιατί είναι ανίκανοι και ασυνείδητοι. Και αυτά λέει το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδριανός Γουμπάτς το λέει. Υπαρχηγός του, πρώην υπαρχηγός του Περιοριστικού Σώματος. Άρα, δεν έβγαλαν έξω το στρατό για πολιτικές σκοπιμότητες. Γιατί μου φοβήθηκαν μήπως το ΓΕΘΑ είναι παραμάγαζο του Βαρδινογιάννη. Και πάρει υπερεξουσίες ο Φλώρος και κάνει δημοκρατικό πραξικόπημα. Δεύτερο, το 112 χτύπησε στις 7 και 8 και ο Παλαμάς πνιγόταν από τις 4 ώρα το ξημέρωμα. Οι κάτοικοι ξέρουν και μπορούν να το επιβεβαιώσουν μέσω του τηλεφωνικού σας σχέδιου. Και τρίτον, αυτή η αλλητοπολιτική, γιατί τέτοιοι είναι και τέτοιο τους αρμόζει, έχουν στέψει περιφερειάρχες στην περιοχή ανίκανους, όπως είναι ο περιφερειάρχης Αγοραστός, που υποτέχει κάνει 172 έργα στην περιοχή, πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, και ζητάει ένα δυο δις. Όχι μόνο αυτό, αλλά ζητάει να αναμειχθούν και αυτοδιοικητικές εκλογές για να μην πέσει μαύρο περιφερειά. Και πριν από λίγη ώρα ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο γραφείο του κ. Μπέου και έγινε ρεζίλητος κυρίων, τραυλίζοντας για μια ακόμα φορά μπρος στην εθνική καταστροφή που ξημερώνει, γιατί στα μάτια του υπάρχει ο τρόπος των νεκρών. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Και συγγνώμη που σας πήρα τον χρόνο. Λοιπόν, τα ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πω για την ανάγκη της τηλεοπτικής διοντολογίας ότι ακούω τις πληροφορίες, δεν σημαίνει ότι τις υιοθετούμε, τις ακούμε όμως. Κρίσιμες στιγμές, πραγματικά, Στέφανε Χίο και Άρη Σπίνο, γιατί οι νεκροί, όπως φαίνεται, είναι πολλοί, οι ευθύνες είναι πολλές. Αναφέρθηκε στον κύριο Αγοραστό. Θα δούμε σε λίγο και ένα ντοκουμέντο, κυρίες και κύριοι, που τεκμηριώνει τις ευθύνες της κυβέρνησης, διότι προχώρησε στην απένταξη αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών, μεταξύ των οποίων και κάποια ίδρυυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δούμε πολλές ευθύνες. Θα πούμε νομίζω και για το γεγονός ότι μετά τον Ιαννό τα έργα εκεί στην περιοχή τα πήρε η Γεκτέρνα, η γνωστή Γεκτέρνα. Θα έπρεπε, κύριε Καψαμπέλη, από αλλά... ο κύριος Περιστέρης να έχει χειροπέδες στα χέρια του και να έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας και ο κύριος Αγοραστός και οι δήμαρχοι της περιοχής και όλοι οι εργολάβοι οι οποίοι μοίραζαν μύθες και έγιναν αυτά που έγιναν. Χωρίς χειροπέδες, κράτο προχωρήσουμε να δούμε τα βίντεο. Τον μου χαλάει τη σειρά ο Άρης, γιατί δεν τα προλάβει. Δεν χαλάει σειρά, δεν έχεις ανάγκη εσύ. Τα φτιάχνεις έτσι και τα ξαναβλέπεις τον αρχή. Λέω λοιπόν ότι να θυμηθούμε να το πούμε, θα το πούμε και μετά. Έχει σημασία ότι ήδη οι πολίτες, οι απλοί άνθρωποι δείχνουν τεράστια αλληλεγγύη και αναλαμβάνονται ήδη πρωτοβουλίες. Έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τον Focus FM της Θεσσαλονίκης.
για να συγκεντρωθούν ήδη πρώτη ανάγκη. Να δούμε, παιδιά, την κάρτα. Είναι η κάρτα 17. Φέρτε την μπροστά. Να δούμε λοιπόν ότι ξεκίνησε μια πραγματικά σωστή, χρήσιμη, απαραίτητη, ταχύτατη πρωτοβουλία από τον Focus FM για να συγκεντρωθούν ήδη πρώτης ανάγκης, αφιαλωμένο νερό, συσκευασμένα τρόφιμα, κουβέρτες, ό,τι χρειάζεται εν πάση περιπτώσει. Το σημείο συλλογής είναι στην Θεσσαλονίκη Πολυτεχνείου 21, κάθε μέρα 9 το πρωί με 4.30 το απόγευμα. Είναι η πρώτη πρωτοβουλία, η πρώτη κίνηση αλληλεγγύης για τους πλημμυροπαθείς, διότι, κυρίες και κύριοι, είναι οι πλημμυροπαθείς, είναι οι κάτοικοι, είναι οι οικογένειες. Σε λίγο, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι όλη η Ελλάδα, γιατί ο Θεσσαλικός κάμπος είναι ο τροφοδότης σε τρόφιμα, προϊόντα κατά μεγάλο ποσοστό. Αντιλαμβάνεστε τι έρχεται. Δεν είναι μόνο η τραγωδία που ζούμε, που είναι βεβαίως το πρώτο μέλημα οι ανθρώπινες ζωές. Είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για την κοινωνία, την οικονομία, την ακρίβεια, όλα αυτά που έρχονται για την οικονομία. Και άκουσα και κάποιον σήμερα κυβερνητικό εκεί που λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ζητήσει ενίσχυση από τους Ευρωπαίους, ότι δεν υπάρχουν, λέει, λεφτά για να μας δώσουν οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βίντεο, γιατί πραγματικά ακόμη μια φορά πάνω στο θέμα του πολιτικού προσωπικού που επισημαίνει και ο Άρης Πίνος και ο Στέφανος Χίος, ο κ. Μητσοτάκης πήγε για να κάνει το όποιο σόου του από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν έχει ακόμη κανείς εμφανιστεί. Μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος ήταν εκεί πρωί-πρωί, πήγε. Θα δούμε και το βίντεο μετά. Αλλά θέλω να δούμε πρώτα τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και του κ. Βελόπουλου. Το κυριακό φαινόμενο στην ιστορία της, μια πρωτοφανή θεομηνία η οποία έχει πλημμυρίσει έκταση τριπλάσια αυτής του Ιαννού. Θέλω καταρχάς να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και τις μεγάλες μου ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις, στους στρατιώτες μας, στα στελέχη της τουρκικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή σου που δεν έχεις λόγια για να δεις ή να αξιολογήσεις αυτό που συμβεί. Χθες το Ελληνικό Κοινοβούλιο είπε ότι η Θεσσαλία πέθανε. Με αυτά που βλέπουμε σε όλη την περιοχή, Βόλο, Νότιο Πύλιο, αλλά και Λάρισα Καρδίτσα, θεωρώ ότι η Θεσσαλία έχει πεθάνει για τα υπόλοιπα χρόνια. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η βούληση πολιτείας. Δεν θέλω πολιτεία, δεν αναφέρω στην κυβέρνηση, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες να βοηθήσουμε αυτή την περιοχή. Αυτό που θέλω να πω όμως προς την κυβέρνηση είναι ότι έχουν γίνει συντριπτικά λάθη. Λάθος πρώτο, το 112 στην περιοχή του Παλαμά δεν νίκησε παρά τα περί του αληθέτου που λέγονται και μόνο με την καπάνω του φοριού οι άνθρωποι ξύπνησαν. Δεύτερον, ακούσει οι υπουργούς να σου λένε ότι ξέρετε δεν πετούν τα ελικόπτερα. Μέγα ψεύδος, τα σούπερ πούμα πετούν, αλλά δυστυχώς από τα 12 που έχουμε πετούν μόνο τα 2, με τα υπόλοιπα 8 έχουν σκυλευθεί και τα 2 είναι στο συνεργείο. Δεν έχουν ανταλλακτικά. Το χειρότερο δε απ' όλα είναι ότι δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά, ενώ η Ελλάδα είναι υπόδικη. Έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά, τα οποία δεν έχουν γίνει ποτέ. Ζητώ λοιπόν από την εισαγγελία του Αρεμπάτου να κάνει παρέμβαση και να ελεγχθούν όλοι οι περιφερειάρχες, όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι υπουργοί που πήγαν τα λεφτά. Και αν έχουν απενταχθεί έργα αντιπλημμυρικά για να πάνε σε πατέρια και σε διάφορα πεζοδρομιάκια που και αυτά χρειάζονται, αλλά περισσότερο είναι να προοδεύσει η ζωή των Ελλήνων. Δεν έχει οπλισμό. Εδώ βλέπεις ότι δεν έχει οπλισμό. Ποιος το έκανε αυτό? Αυτό το τυχείο, αυτό το τυχείο δεν έχει οπλισμό, παιδιά. Γιατί αυτό αν ήταν πραγματικό τυχείο δεν θα πάει αυτό, δεν θα έσπασε. Γιατί έσπασε, γιατί δεν έχει ενίκιο οπλισμό. Αυτό που βλέπετε είναι αντιστήριξη για τα νερά. Ούτε οπλισμό έχει σήμερα, ούτε χαλίκια, δεν έχει τίποτα. Έσπασε και έχει φύγει όλο το νερό. Είναι λογικό. Έτσι γίνονται τα νερά στην Ελλάδα. Αυτά πρέπει να δει ο Πρωθυπουργός και οι φίλοι του εργολάβοι, οι πολιτοί του. Πρέπει κάποιος να μπει φυλακή για αυτό το πράγμα. Για αυτό το πράγμα εδώ πρέπει να μπει φυλακή πριν γυρίσει ο Βόλος, γιατί κοιτάξτε εδώ τι θα στηρίξει. Δεν έχει ούτε οπλισμό σίδερο, κάλυμα, ούτε καλύτερα. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα.